Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μαζί του. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανάση. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά νομίζω ότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Πράγματι. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συλληπιτήρια στους οικείους της Χόφης Γεννηματά. Μας συγκλονίζει το γεγονός αυτό όλους. Μία σπουδαία γυναίκα, πολιτικός, δούλεψε για τη δημοκρατία, για τις αξίες, για τα πιστεύω της. Πραγματικά εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας για αυτό το γεγονός. Και εμείς αισθανόμαστε περίεργα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τη Χόφη Γεννηματά, κύριε Παπαθανάση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα έτσι απρόοπτα κατ' ουσίαν, και επειδή είχαμε μια νέα γυναίκα μπροστά μας, με οικογένεια, με παιδιά, αυτό μερικές φορές έτσι ανατρέπει και πολλά θέματα και σκέψεις που έχουμε για την καθημερινότητά μας. Έτσι είναι. Και μας προσγειώνει και στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι. Λέμε πολλά, αλλά καλύπτουμε ότι ασχολούμαστε μερικές με πράγματα που δεν έχει καμία σημασία να ασχολείσαι και καμία αξία. Λοιπόν, πάμε στα του Υπουργείου σας, κύριε Παπαθανάση, και πρώτα θέλω να μας πείτε πώς εξελίσσεται αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει η ελληνική κοινωνία με την ακρίβεια, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση, τα αίτια έρχονται κυρίως απ' έξω. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σας απασχολεί, φαντάζομαι, σημαντικά, και θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι προοπτικές, πώς το βλέπετε να εξελίσσεται, γιατί έλεγε ο Νότης την Παρασκευή, ότι του λέγε ένας επιχειρηματίας, ότι το μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε αργότερα, γιατί ουσιαστικά έρχεται από την ανατίμηση όλων των πρώτων υλών που εισάγονται στην Ελλάδα. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, το είπατε, εξωγενές φαινόμενο, παγκόσμιο φαινόμενο θα έλεγα, μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας, μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά, ταυτόχρονα ανατροπή πλήρως στα ενεργειακά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς τώρα εδώ στο Υπουργείο αυτό το οποίο κάναμε και το κάνουμε και συνεχίζουμε όπως το είχαμε προγραμματίσει είναι η έλεγχη. Να σας θυμίσω ότι έχουμε μια ρήτρα που την είχαμε ξεκινήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου ελέγχαμε το ποσοστό κέρδους. Αν θυμάστε, εν μέσω της πανδημίας είχαμε βάλει ότι δεν μπορεί μια επιχείρηση να έχει μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχε κατά την έναρξη της πανδημίας. Ελέγχουμε λοιπόν καθημερινά, κάνουμε θα έλεγα χιλιάδες ελέγχους σε εβδομαδιαία βάση, ακριβώς για να δούμε αν αυξάνει το ποσοστό κέρδους τις επιχειρήσεις. Πολύ μικρές περιπτώσεις έχουμε, με αριθμό περιπτώσεων, όπου επιβάλλουμε πρόστιμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε ότι η πολιτεία άμεσα κινήθηκε πολύ γρήγορα για το θέμα της ενέργειας για να καλύψει τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν έδωσαν ένα περιθώριο, αν θέλετε, ένα διαθέσιμο εισόδημα κατά 5,1 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, σχετικά για να καλυφθούν ορισμένα θέματα που είχαν σχέση με την ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, παρακολουθούμε στενά το ζήτημα. Σαφώς τώρα η παραγωγή, αν δείτε τα στοιχεία της παραγωγής, έχουμε μια αυξητική τάση της παραγωγής. Κρίνουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει η παραγωγή την ζήτηση και θα έχουμε σταθεροποίηση. Από την άλλη, παρακολουθούμε πολύ στενά τα ενεργειακά ζητήματα. Γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε μίλησε ακριβώς για να μπορέσει η Ευρώπη σαν Ευρώπη να αγοράζει αέριο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, όπως έκανε και με τα εμβόλια. Εν πάση περιπτώσει, η ελληνική πολιτεία είναι κοντά στο ζήτημα και το παρακολουθεί στενά. Τώρα που λέτε τα ενεργειακά, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα στην Καθημερινή ότι ο Λιγνίτης δουλεύει φουλ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επειδή είναι πιο φθηνός. Και βλέπουμε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτό το σχέδιο για την απολιγνητοποίηση έχει πάει και κάπως πίσω. Ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, το σχέδιο της απολιγνητοποίησης, το οποίο ξεκίνησε με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού το 19 στα Ηνωμένα Έθνη, βρίσκεται ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχει έρθει και πέρασε από δημόσια διαβούλευση ο νόμος για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και μέσα στο Νοέμβριο θα ψηφιστεί. Εκεί λοιπόν, και ενώ ολοκληρώνεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι η εξειδίκευση και η έγκριση της εξειδίκευσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το ελληνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είναι κρίση πρώτο στην Ευρώπη. Όμως από 12 Οκτωβρίου καταθέσαμε την εξειδίκευση του προγράμματος αυτού. Αυτό είναι σε εξέλιξη σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση και εγκριθούν τα προγράμματα ως προς την εξειδίκευση, θα ξεκινήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει. Είμαστε λοιπόν εντός χρονοδιαγράμματος. Η Ελλάδα πρώτη κατέθεσε. Εμείς, ας πούμε, για το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καταθέσαμε ακριβώς την ημερομηνία, δηλαδή 12 Δεκάτου. Mm-hmm. Είμαστε σε διαβούλευση. Τα προγράμματα όλα ξεκινούν από 1η-1η του 2022. Και θα ήθελα να σας πω γιατί ήταν σωστή η κίνηση το ότι προχωρήσαμε τόσο γρήγορα στο θέμα της απολιγνητοποίησης, διότι βρισκόμαστε μπροστά στην έναρξη όλων των σπουδαίων προγραμμάτων της Ευρώπης, είτε αυτό λέγεται ΕΣΠΑ 21-27, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, είτε λέγεται Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και μπορούμε μπροστά από το πρόγραμμα να σχεδιάσουμε για την απολιγνητοποίηση, διότι αν καθυστερούσαμε, καταλαβαίνετε ότι εάν θα ξεκινούσαν τα προγράμματα, θα ήταν πολύ δύσκολο να ήμασταν αποτελεσματικοί στο να σχεδιάσουμε πρόγραμμα για την απολιγνητοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός πήρε το θέμα επάνω του και αποφάσισε να τρέξει η Ελλάδα πολύ γρήγορα. Για να γυρίσω στην προηγούμενη ερώτηση, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εκτός από την ενέργεια, πού περιμένουμε, σε ποιους κλάδους περιμένουμε να ανεβούν πολύ οι τιμές το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με το μεταφορικό κόστος. Ναι. Το μεταφορικό κόστος πάει παντού. Το μεταφορικό κόστος πάει παντού. Η δική μου εκτίμηση, σας λέω, διότι, κοιτάξτε, σε παγκόσμιο επίπεδο προσεγγίσεις γίνονται οικονομικές. Δεν μπορεί κάποιος να πει με ακρίβεια το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ενδείξεις και στατιστικά δεδομένα αύξησης της παραγωγής, σε κάποιο σημείο που χρονικά μπορώ να το προσδιορίσω στο πρώτο τρίμηνο του 2022, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Πάντως, από τις τιμές που παρακολουθούμε τελευταία και από μήνα σε μήνα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η έξαρση που υπήρχε στην αρχή στις αυξήσεις, και κυρίως μιλάμε για τα θέματα διατροφής, έτσι. Εκεί είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κλάδοι που δεν έχουν αύξηση, δηλαδή η ένδυση, ας πούμε, δεν έχει αύξηση, η υπόδηση δεν έχει αύξηση, η διατροφή έχει αύξηση. Αν κατάλαβα καλά, πάντως την έξαρση δεν την έχουμε δει ακόμα. Θα τη δούμε αργότερα, προς το τέλος του χρόνου. Όχι, εκτιμώ ότι ομαλά κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν θα τη δούμε, λέτε, στην Ελλάδα. Δεν θεωρώ ότι... Εγώ θεωρώ ότι την έξαρση την έχουμε περάσει, ότι είναι πιο ομαλά τα πράγματα τώρα. Σαφώς υπάρχουν αυξήσεις, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χιώτη. Ότι πέρυσι δεν είχαμε πληθωρισμό. Την ίδια εποχή μιλούσαμε για αρνητικές τιμές σε πολλά θέματα και στο δίκτυο τιμών καταναλωτή σε σχέση με το 19. Επομένως, αναμένοντας στην Ευρώπη ένα πληθωρισμό περίπου του 3 ή του 3,5%, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε στο 2%. Βλέπετε και τα στατιστικά του δίκτυου της Ελστάτ, τον δίκτυο τιμών καταναλωτή, περίπου στο 2%, 2,5%. Επομένως, αν λάβετε υπόψη ότι πέρυσι είχαμε αρνητικά από πληθωρισμό, φέτος έχουμε πληθωρισμό που είναι χαμηλότερος από την Ευρώπη, κάπου εκεί θα κινηθούμε εντός του έτους. Πάντως, ο επιχειρηματίας που μιλούσε εμένα μου λέει ότι πάμε για 15% σε αυτά που παράγει εκείνος και είναι πολύ μεγάλος στον κλάδο των τροφίμων. Αυξήσεις. Σίγουρα στον κλάδο των τροφίμων υπήρξαν αυξήσεις. Όμως υπάρχουν και εταιρείες που απορρόφησαν αρκετές από τις αυξήσεις.
παρακολουθούμε δηλαδή, έχουμε και προϊόντα τα οποία δεν έχουν αύξηση, όμως πράγματι υπάρχει πληθωριστική τάση, έτσι. Όταν υπάρχει ζήτηση, όταν υπάρχει αυξημένο μεταφορικό κόστος, όταν υπάρχει αυξημένη ενέργεια, σαφώς έχουμε κάποιες πληθωριστικές τάσεις που αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας κυμαίνονται περίπου στο 2% και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο 3%. Με τα ναυπηγεία, Αλευσίνας, θα μας πείτε τι έχει γίνει, γιατί δεν μπορώ, έχουμε πληροφορίες και από ότι πάμε καλά, άλλοι λένε ότι δεν γίνεται τίποτα. Κοιτάξτε, τα ναυπηγεία Αλευσίνας είναι κατ' ουσίαν το τρίτο κεφάλαιο μετά τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα, όταν ξεκίνησε αυτή η διακυβέρνηση, δεν είχε ναυτικό επισκευαστική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι και τα τρία ναυπηγεία μας μπορούν να λειτουργούν πολύ σύντομα. Έχουμε λοιπόν έναν κολοσσό, ίσως την πρώτη εταιρεία σε ναυτικό επισκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη, την Fincantieri, η οποία ενδιαφέρεται να επενδύσει και παρέδωσε μια επιστολή πρόθεσης να επενδύσει μαζί με την Onex που λειτουργεί τα ναυπηγεία στην Σύρο. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη πολύ θετική. Είναι η τέταρτη παγκοσμίως εταιρεία, 6 δισεκατομμύρια τζίρο, δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων, πολύ σοβαρή εταιρεία, και ενδιαφέρεται να μπει στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Τώρα ετοιμάζεται το σχέδιο για να κατατεθεί. Όπως γνωρίζετε, η εξυγίανση θα περάσει από δικαστική απόφαση. Οι εργαζόμενοι το βλέπουν πολύ θετικά, άλλωστε ψήφισαν κατά 99% υπέρ του σχεδίου αυτού που τους έχει κατατεθεί. Είναι πολύ θετική εξέλιξη για την πατρίδα μας. Και το τρίτο ναυπηγείο λοιπόν, μετά το Σκαραμαγκά, πρώτα Σύρος, μετά Σκαραμαγκάς, τώρα Ελευσίνα, θα αποκτήσουμε και πάλι ναυτικό επισκευαστική βιομηχανία. Και εδώ θα πρέπει να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Αντιλαμβάνεστε, όταν γεννηθεί δουλειά στα ναυπηγεία αυτά, θα προσληφθούν εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο λόγω των γεγονότων. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης.